Εδώ μπροστά στη Βουλή είναι οι σχολικοί φύλακες, οι οποίοι διαμαρτύρονται όχι μόνο για την δουλειά τους που τους πετάνε στο δρόμο, διαμαρτύρονται για την παιδεία μας. Για να έχουμε μια παιδεία η οποία να προσφέρει υπηρεσίες πραγματικές στους μαθητές και να ανακουφίζει τους γονείς. Γιατί οι σχολικοί φύλακες είναι το στήριγμα των σχολείων, το στήριγμα της παιδείας μας. Και δυστυχώς η κυβέρνηση τους πετάει στο δρόμο. Οι σχολικοί φύλακες κάνανε μια ηρωική διαδρομή. Πεζοπόροι από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Ηρωικοί άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν στο δρόμο, οι οποίοι με βηματισμό και συνεχή πορεία θέλουν να στείλουν στην ελληνική κοινωνία ένα μήνυμα. Το μήνυμα είναι όχι άλλους ανέργους. Το μήνυμα είναι δουλειά. Το μήνυμα είναι απασχόληση. Το μήνυμα είναι ανάπτυξη. Και αυτό το μήνυμα το στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δίπλα στους σχολικούς φύλακες. Και είναι ντροπή ότι επί τόσες εβδομάδες στο δρόμο από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα οι σχολικοί φύλακες δεν βρήκαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ούτε ένα δευτερόλεπτο να δείξουν αυτήν την ηρωική πορεία. Είναι ντροπή και όνειδος. Αλλά δυστυχώς αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουμε. Είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των πλουσίων, των κυβερνώντων και της Τρόικας. Είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των δανειστών. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας των σχολικών φυλάκων, ο αγώνας όλων αυτών που πετιώνται στο δρόμο σήμερα από την κυβέρνηση θα δικαιωθεί. Οι σχολικοί φύλακες θα νικήσουν. Και δεσμευόμαστε ως ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα που το έχουμε κάνει σε όλους τους τόνους και σε όλα τα επίπεδα, ότι αύριο μια κυβέρνηση της αριστεράς θα αποκαταστήσει τους σχολικούς φύλακες εφόσον απολυθούν στη δουλειά τους. Και θα το κάνει η κυβέρνηση της αριστεράς όχι για να κάνει ρουσφέτια και πελατειακές σχέσεις, αλλά γιατί αυτοί οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, το αξίζουν. Γιατί τα σχολεία μας χρειάζονται φύλαξη. Γιατί τα σχολεία μας χρειάζονται περισσότερη αγάπη και περισσότερη φροντίδα. Και αυτή τη φροντίδα και την αγάπη προσφέρουν οι σχολικοί φύλακες. Γι' αυτό είναι αναντικατάστατοι για την παιδεία μας. Στηρίζουμε τον αγώνα τους, θα νικήσουν και η κυβέρνηση της αριστεράς, αν δεν μπορέσουν να αποκατασταθούν στη δουλειά τους μέχρι να έχουμε κυβέρνηση της αριστεράς, τότε η κυβέρνηση της αριστεράς θα τους αποκαταστήσει όλους και πλήρως.